Γαλιτός ο Θεός ημών πάντοτε, αμήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίωθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ενώ είναι αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Περισβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, ο Αβραάμ, ξέρετε ότι είναι ένας από τους μεγάλους πατριάρχες και είχε ένα παιδάκι μονάκριβο, το λέγανε Ισάκ. Ο Θεός τον ευλόγησε σε μεγάλη ηλικία και το απέκτησε αυτό το παιδάκι και φρόντισε να το παντρέψει. Και κοιτάξτε να δείτε πώς φρόντισε. Έδωσε οδηγίες στο δούλο του να πάει να βρει νύφη για το παιδί του, για τον Ισάκ. Και μάλιστα του κάνει έναν όρκο, δηλαδή τον δεσμεύει το δούλο του. Και του λέει, δεν θα πάρεις γυναίκα για το γιο μου τον Ισάκ από τις θυγατέρες των Χαναναίων που στη χώρα τους κατοικώ, αλλά θα πας στο σπίτι του πατέρα μου, στους συγγενείς μου, να πάρεις γυναίκα για το γιο μου. Αυτό το λέει στη Γένεση, στο 24ο κεφάλαιο. Και λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε, λέει, την εντολή. Την πρόσεξες? Τι εντολή έδωσε ο Πατριάρχης στο δούλο του? Να μην το προσπεράσεις, αλλά να καταλάβεις το σκοπό και να σκεφτείς τι ήταν αυτό που φρόντιζαν τον παλαιό καιρό οι Άγιοι. Δεν φρόντιζαν να αποκτήσουν ούτε χρήματα, ούτε μεγάλο πλούτο και ζώα και τόσα στρέμματα γης, αλλά ζητούσαν την ομορφιά της ψυχής και τον ευγενικό χαρακτήρα. Και ευγενικός χαρακτήρας είναι ο Άγιας. Αυτός είναι αληθινά ευγενής. Είδε λοιπόν ο Αβραάμ την πονηρία των γυναικών της Χαναάν και επειδή γνώριζε ακόμα πόσο καλό πράγμα είναι να έχει γυναίκα με τους ίδιους τρόπους που είχε και ο ίδιος και ήθελε να έχει και το παιδί του, μια αντίστοιχη γυναίκα, γι' αυτό φροντίζει να του βρει γυναίκα από το δικό του γένος, από το δικό του έθνος, από τους ανθρώπους που ζούσαν στη Μεσοποταμία. Και ούτε η απόσταση του τόπου, ούτε οι δυσκολίες τον έκαναν να διαφορήσει γι' αυτό. Ξέρετε, η Χαναάν από την Μεσοποταμία, από την πατρίδα του Αβραάμ, είναι αρκετά μακριά. Η Χαναάν είναι το σημερινό Ισραήλ, η Μεσοποταμία, ξέρετε, είναι το σημερινό Ιράκ. Λοιπόν, για να πάει τέτοια απόσταση δεν ήταν και μικρός κόπος, και μάλιστα τότε. Τώρα έχουμε τα αεροπλάνα, πάμε πολύ γρήγορα, αλλά τότε με τα πόδια ή με τα ζώα που πήγαιναν οι άνθρωποι και με πάρα πολλούς κινδύνους και με πάρα πολύ, ας πούμε, στέρηση θα λέγαμε, θλίψη, χωρίς καθόλου άνεση. Όμως δεν λογαριάζει κόπους για το δούλο του, του λέει θα πας να φέρεις από εκεί
ανθρώπους, έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει ψυχής ομορφιά και όχι πλούτη ή δόξα, η οποία συνήθως έχει μαζί και εγωισμό, έτσι. Ο Πατριάρχης λοιπόν κάνει αυτό, λέει ο Ρυσόστομος, επειδή φροντίζει για την αρετή της ψυχής και επειδή απέφευγε την πονηρία των ντόπιων. Ενώ όλοι οι σύγχρονοι δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Και σήμερα οι άνθρωποι, πόσο μιμούνται τον Άγιο Αβραάμ, συνήθως παρασυρώμαστε από την εξωτερική ομορφιά και από τα πλούτη. Και γίνεται ο γάμος σαν μια εμπορική πράξη πολλές φορές. Και δεν αναζητάμε αυτό το σπουδαιότερο που είναι η ψυχή, η ομορφιά της ψυχής. Αυτή η αληθινή ευγένεια και η αληθινή ευλάβεια, η αγάπη στον Θεό. Αλλά και ένα ακόμα, η μέλουσα γυναίκα είναι γεμάτη από αμέτρητα κακά, λέει ο Ρωσόσμος τώρα για τους ανθρώπους της εποχής του, το οποίο ισχύει και για εμάς δυστυχώς σήμερα. Ακόμα κι αν είναι γεμάτη μέσα σωρό κακά η γυναίκα, οι άνθρωποι κοιτάνε ένα πράγμα μόνο, την απόκτηση χρημάτων, και όλα τα άλλα τα θεωρούν δευτερεύοντα. Έτσι και αυτό βέβαια αφορά πιο πολύ τους άντρες, αλλά και εσάς τις γυναίκες. Κολλάμε στο πόσα έχει ο άλλος, τι θα πάρει, τι θα του δώσουν οι γονείς του, ενώ αυτό είναι πολύ τυποτένιο και πολύ άθλιο πράγμα. Να προσπαθείς να πλουτίσεις δηλαδή μέσα από αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το μυστήριο του γάμου που είπαμε ότι είναι εις Χριστόν και στην Εκκλησία, είναι το ίδιο το μυστήριο που φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία. Και όποια σχέση έχει ο Χριστός με την Εκκλησία, έχει ο άντρας με τη γυναίκα. Όταν ο νους είναι διεφθαρμένος, ακόμα κι αν υπάρχει απερίγραπτος πλούτος, γρήγορα κανείς θα φτάσει στην έσχατη φτώχεια. Βλέπετε τι λέει ο Ρυσόστομος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αρετή και χρήματα πολλά να έχει, θα φτωχύνει, θα τα χάσει, γιατί δεν ξέρει να τα χρησιμοποιήσει σωστά και δεν θα έχει κανένα όφελος από την περιουσία, αφού δεν θα υπάρχει η ψυχή που να μπορεί να τα διαχειριστεί όπως πρέπει. Γι' αυτό λέει και ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να αγωνιούν να φτιάξουν περιουσία για τα παιδιά τους, αλλά να φροντίζουν για την πνευματική περιουσία. Αν τους αφήσουν υλική περιουσία χωρίς πνευματική περιουσία, τα φτιάχνουν εγκληματίες, τα κάνουν εγκληματίες. Γιατί τα παιδιά χωρίς πνευματική περιουσία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά τα χρήματα. Και απ' την άλλη τα χρήματα είναι, ας πούμε, ένα πιστόλι, μια δύναμη, αλλά αυτοί το πιστόλι το κατευθύνουν αντίον του εαυτού τους μετά, όταν δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Είδατε πόσο φρόντιζαν την παλιά εποχή οι άνθρωποι για να δώσουν γυναίκες στα παιδιά τους. Και σήμερα θα έλεγα πόσο επιπόλαια κινούμαστε. Και κάνουν οι άνθρωποι επιπόλαιες σχέσεις. Έτσι παρορμητικές θα έλεγα με το παραμικρό και προχωράνε πάρα πολύ, πολύ εύκολο και πολύ εύκολα διαλύουν αυτές τις σχέσεις. Αλλά αυτό είναι ένας μεγάλος συγκλονισμός για την ψυχή, η οποία τελικά καταντάει ανάπηρη. Γιατί κάθε φορά που πετάς μια σχέση, πετάς και ένα κομμάτι της καρδιάς σου. Βλέπεις, λέει, πώς οι άνθρωποι τότε, και προσέξτε, μιλάμε για το 1800 π.Χ. Τότε εισβάλλει ο Αβραάμ. Και υπήρχε τέτοια αρετή. Κι όμως εμείς σήμερα που είμαστε 2000 χρόνια μετά Χριστό και είμαστε και βαφτισμένοι και κάνουμε φοβερά λάθη χωρίς να έχουμε διδαχθεί από αυτούς τους Αγίους. Βλέπεις λέει πως
φρόντιζαν πριν από τα χρήματα για την καλοσύνη της ψυχής. Πουθενά συμβόλαια, πουθενά συμφωνίες. Και όλα εκείνα που γίνονται σήμερα και είναι άξια και αγέλια. Πουθενά οι όροι εκείνοι που γράφονται στα συμβόλαια. Ε? Και βλέπεις πώς σου λέει τώρα, αυτό είναι δικό μου λέει η γυναίκα, αυτό είναι δικό μου λέει ο άντρας, έτσι. Θα το γράψουν στο όνομά μου, όχι, θα το γράψει στο όνομα του συζύγου κλπ. Και μπαίνει ένα στοιχείο εμπορικό μέσα στην οικογένεια. Και ψυχραίνεται η αγάπη. Αν πεθάνει χωρίς παιδιά, αν συμβεί αυτό και αυτό, και καταντάει να είναι μία εμπορική σχέση ο γάμος. Σε εκείνους όμως δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά. Αλλά και το μεγαλύτερο και το σιγουρότερο συμβόλαιο ήταν ο χαρακτήρας της κόρης. Πουθενά τύμπανα και χωρί. Πώς έγινε ο γάμος του Ισαάκ με την Ρεβέκα, τη γυναίκα που βρήκε ο Ελιέζερ τελικά, πηγαίνοντας στην πατρίδα του Αβραάμ, στη Μεσοποταμία. Την οδηγεί πίσω, τη φέρνει στη Χανά και η Ρεβέκα τον είδε, τον Ισαάκ από μακριά. Κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο μέλος σύζυγός της. Ζήτησε να μάθει ποιος είναι από τον Ελιέζερ και όταν έμαθε ότι αυτός ήταν εκείνος που πρόκειται να νυφευθεί, έβαλε, λέει το κείμενο, την καλύπτρα της. Αυτό το μαντήλι, ας πούμε, το οποίο σκέπαζε το κεφάλι της. Και πλησίασε ο υπηρέτης και διηγήθηκε στον Ισαάκ το κάθε τι με ακρίβεια. Έδωσε αναφορά ο υπηρέτης ότι να βρήκα αυτή τη γυναίκα για το παιδί σου τον Ισαάκ. Βλέπετε με πόση σεμνότητα γίνεται η πρώτη επικοινωνία της Ρεβέκας με τον Ισαάκ. Εδώ σχολιάζει τώρα ο Ιεροσόστομος. Σκέψου, λέει αγαπητέ, ότι πουθενά δεν συνέβηκαν εκείνα τα περιτά και ανόητα πράγματα που γίνονται στους αραβώνες και στους γάμους. Πουθενά διαβολική πομπή, πουθενά τύμπανα και χωρί και τα σατανικά εκείνα συμπόσια και η ύβρις που είναι γεμάτα από κάθε ασχημία. Αλλά κάθε συμνότητα, κάθε σοφία και κάθε σύνεση. Λέει τώρα το κείμενο. Τότε ο Ισαάκ οδήγησε τη Ρεβέκα στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, και την πήρε για γυναίκα του και την αγάπησε και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας του. Τη Σάρα όταν γέννησε τον Ισάκ ήταν περίπου 90 ετών και λίγο παραπάνω. Και μετά από λίγο βέβαια κοιμήθηκε. Αυτήν την Ρεβέκα ας τη μιμηθούν και οι γυναίκες οι άλλες. Αυτόν τον Ισαάκ ας το μιμηθούν και οι άλλες. Έτσι ας φροντίζουν να νυφεύονται. Βλέπετε με πόση σεμνότητα και με πόση περίσκεψη έγινε και η εκλογή και η συνάντηση, η εκλογή της γυναίκας. Η έβρεση, αν θέλετε, της γυναίκας. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, λέει ότι από τον Θεό ταιριάζει γυναίκα στον άντρα και άντρα στη γυναίκα. Λοιπόν, αν θέλουμε ένα πρότυπο, δεν θα το αναζητήσουμε στο τι γίνεται στην κοινωνία σήμερα, ας πούμε. Αλλά θα το αναζητήσουμε στο τι κάνουν οι Άγιοι. Βλέπετε πώς νυμφεύονται οι Άγιοι. Γιατί και ο Άγιος μετά Ισαάκ είναι πατριάρχης. Και αυτός Άγιος, φωτισμένος. Και οι γυναίκες τους επίσης είναι Άγιες, η Αγία Σάρα, η Αγία Ρεβέκα. Αυτούς πρέπει να μιμούμαστε. Για ποιο λόγο, πες μου,
λέει τώρα ο Χρυσόστομος, αφήνεις αμέσως από την αρχή να μολυνθεί η ακοή της κόρης με τα αισχρά τραγούδια, με την ακατάλληλη εκείνη ποδή. Εννοεί τα γλέντια που γινόντουσαν την ημέρα του αραγώνα και του γάμου. Δυστυχώς αυτά που γίνονται σήμερα γίνονται και τότε. Και όλα αυτά τα αισχρά τραγούδια που ακούγονται μολύνουν την ακοή, λέει, της κόρης. Βέβαια σήμερα έχει φροντίσει ο διάβολος και έχει μολύνει την κόρη από νωρίτερα. Έτσι και ήδη έχει μολύνει τον εαυτό της. Αλλά μιλάμε για αυτές τις κόρες που είναι φυλαγμένες, που είναι καθαρές, όπως ήταν η Αγία Ρεβέκα. Και όπως πρέπει να είναι η κόρη, και όχι μόνο η κόρη, και ο άνδρας, και το αγόρι πρέπει να είναι αγνά. Γιατί λοιπόν από την πρώτη στιγμή εσύ, λέει, φροντίζεις να μολύνεις την ψυχή, την παρθενική ψυχή. Δεν γνωρίζεις ότι η νεότητα εύκολα κλείνει προς το κακό? Γιατί διαπομπεύεις τα σεμνά μυστήρια του γάμου? Πάνε στην εκκλησία, ακούνε τόσα ωραία Άγια Λόγια, δέχονται την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα πόσο την οικειοποιούνται, άλλο θέμα, Πόσο οικειοποιείται ένας που πάει και κοινωνεί ανέτοιμος τον Θεό? Τον οικειοποιείται καθόλου? Καθόλου. Κάπως έτσι γίνεται και με αυτούς πάνω στο μυστήριο του γάμου ανέτοιμοι. Δηλαδή χωρίς καθαρότητα, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση. Αλλά αν το κάνεις σωστά, γιατί μετά πας το γλέντι και φτιάχνεις γλέντι? Αυτό λέει εδώ ο Άγιος, Γιατί χαλάς εκείνη την ωραία ατμόσφαιρα και ουσιαστικά προσβάλλεις το Άγιο Πνεύμα, προσβάλλεις το μυστήριο. Διαπομπεύεις το σεμνό μυστήριο του γάμου. Πρέπει όλα αυτά να τα απομακρύνεις και να διδάξεις από την αρχή, απευθύνεται στον άνδρα τώρα, ως κεφαλή της οικογένειας, ο άνδρας είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία και της γυναίκας και του παιδιού. Γι' αυτό απευθύνεται στον άνδρα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα. Γιατί λέει από την αρχή φροντίζεις να διδάξεις στην κόρη, γιατί δεν φροντίζεις την αρχή να της διδάξεις τη σεμνότητα του γάμου και να καλέσεις ιερείς και να σφραγίσεις την ομόνια του συνοικεσίου με ευχές και ευλογίες για να δυναμώσει η σοφροσύνη της κόρης? Γιατί η γυναίκα ως ασθενές σκεύος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ως ένα σκεύος, ας πούμε, αδύναμο, θα έλεγα ότι και πιο εύκολα κρίνεις την αμαρτία. Οπότε θέλει μια ενίσχυση περισσότερη σε σχέση με τον άνδρα, ώστε να φυλαχτεί σταθερά στον δρόμο του Θεού. Έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας ότι σε αυτά τα κέντρα διασκεδάσεις που υπάρχουν, οι πιο ισχυρές είναι οι γυναίκες από τους άνδρες. Είναι αυτές που προκαλούν περισσότερο στην αμαρτία. Γιατί η εξήγηση νομίζω είναι εδώ, ότι είναι αδύναμο σκεύος, πιο εύκολα να ξεγελιέται από τον πονηρό. Γι' αυτό και ο διάβολος πήγε στην Εύα. Λέει λοιπόν εδώ στον άντρα, γιατί δεν φροντίζεις να ενισχύσεις τη σοφροσύνη της γυναίκας με ευλογίες και με τη χάρη του Θεού, αλλά τη βάζεις μέσα σε αυτή την αμαρτωλή ατμόσφαιρα του γλεντιού? Γιατί δεν φροντίζεις να της δώσεις πρόσθετη χάρη? Και με όλα αυτά που κάνεις, αντί να εισέλθουν στο σπίτι τα έργα της αρετής, εισέρχονται όλες τις πανουργίες του διαβόλου, οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν. Και θα πρέπει εσείς να περάσετε τη ζωή σας ευτυχισμένοι και ενωμένοι με τη δύναμη του Θεού. Ξέρετε, άμα ένα σπίτι δεν έχει γερά θεμέλια, το πρώτο σεισμό τι γίνεται? Πέφτει. Έτσι και η οικογένεια είναι ένα σπίτι πνευματικό.
Είναι ένα μικρό μοναστήρι, όπως λέγαμε άλλη φορά. Αν δεν έχει γερά θεμέλια, που είναι η χάρη του Θεού, πολύ εύκολα πέφτει. Γι' αυτό έχουμε αυτό το κατακλυσμό από τα διαζύγια στην εποχή μας. Τότε ο Λάβαν, λέει πάλι για τα αποτελέσματα των σατανικών πομπών. Στη Γένεση, στο 21ο κεφάλαιο, λέει ο Λάβαν, που ήταν ο ανιψιός του Αβραάμ, συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και οργάνωσε συμπόσιο. Όταν όμως νύχτωσε, πήρε την κόρη του την Λία και την οδήγησε στον Ιακώβ. Είδες με πόση σεμνότητα έκαναν τους γάμους τους εκείνο τον παλιό καιρό. Ακούστε αυτό εσείς που συγκινήστε από τις σατανικές πομπές και καταστρέφετε την ερώτη του γάμου από την πρώτη και όλα στιγμή. Μήπως είχαν τότε αυλούς, μήπως είχαν κύμβαλα, μήπως χόρευαν τους σατανικούς χορούς. Πες μου, γιατί βάζεις αμέσως στο σπίτι σου τόση καταστροφή και καλείς τους θεατρίνους και τους χορευτές, ώστε μαζί με την άσκοπη δαπάνη να καταστρέψεις και τη σύνεση της κόρης σου και να κάνεις και το νέο περισσότερο ανέσχυντο. Τώρα απευθύνεται στους γονείς, ο Άγιος Ιωάννης, ο Σόρθωμος. Γιατί λέει, σαν και καλά θες να κάνεις γλέντια, και να καταστρέψεις και τη σοφροσύνη της κοπέλας και το δικό σου το παιδί, τον άνδρα, να τον κάνεις πιο ανέσχυντο. Γιατί αρκετό είναι οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας να μπορέσουν να υποφέρουν ήρεμα την ταραχή των βαθών χωρίς να υπάρχουν και αυτές οι προκλήσεις. Ξέρει ο Άγιος Ιωάννης πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα και πόσο, ας το πούμε, δύσκολα χαλιναγωγείται αυτό το σαρκικό πάθος. Γιατί, λέει, εσύ ο γονιός δεν φροντίζεις να διευκολύνεις το παιδί σου, αντίθετα το σπρώχνεις στην ακολασία και στην αμαρτία και μάλιστα την πιο σημαντική μέρα ίσως της ζωής του, που είναι η μέρα του γάμου. Και βλέπετε, έχουμε και γονείς οι οποίοι εμποδίζουν τα παιδιά τους να παντρευτούν γιατί δεν έχουν μαζέψει ακόμα τα χρήματα για να κάνουν γλέντι. Πόσο έχουμε αλωτριωθεί, σαν χριστιανοί. Ενώ θα πρέπει να κάνεις καθόλου γλέντι και να οθήσεις τα παιδιά να παντρευτούν όσο γίνεται νωρίτερα, ώστε να είναι πιο εύκολος ο αγώνας τους, για να φτάσουν όσο γίνεται μεγαλύτερη καθαρότητα στο μυστηρίο. Όταν είναι τόσο πολλά αυτά που ανάβουν τη φλόγα της επιθυμίας, την ώρα που βλέπουμε και ακούμε αυτά και ανάβουν περισσότερο το καμίνι των παθών, τότε πώς δεν θα καταποντιστεί η ψυχή του νέου ανθρώπου, αυτονόητο. Μια φωτιά σβήνει ποτέ με βενζίνη, γίνεται πολύ χειρότερη. Λοιπόν, η φωτιά υπάρχει ήδη στην ψυχή των νέων. Είναι η σαρκική αδυναμία. Γιατί εσύ ρίχνεις βενζίνη και την ανάβεις πολύ περισσότερο. Εξαιτίας των παθών αυτών χάνονται και εξαφανίζονται όλα, επειδή από την αρχή ακόμα υποσκάπτεται η σοφροσύνη η οποία θα τους ενώνει στο μέλλον. Βλέπετε, η σοφροσύνη μας ενώνει. Γι' αυτό και, ξέρετε, όταν κανείς την φυλάξει, όχι μόνο μέχρι την ημέρα του γάμου, αλλά και μετά το γάμο, τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την καθαρότητα, αυτό θα λειτουργήσει σαν ένας ενωτικός κρίκος ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Αλλιώς, θεληθεί ο γάμος. Και ξέρετε, οι γάμοι που στεριώνουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νέους αγνούς.
οι οποίοι φτάνουν στο γάμα αυγή και μετά συνεχίζουν έτσι. Γιατί και μέσα στο γάμα υπάρχει η σοφροσύνη. Είναι το αντίστοιχο σημείο της αγνότητας. Γιατί και μέσα στο γάμα πρέπει να αγωνίζεσαι να χαλιναγωγείς το σαρκικό σου στοιχείο, το σαρκικό πάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή παντρεύτηκες θα αφαιθείς αχαλήνωτα στις ορμές τις σαρκικές. Το σκοπό του γάμου δεν είναι να ικανοποιηθούν οι σαρκικές ορμές. Έτσι. Ο σκοπός του γάμου είναι ο αγιασμός και η θέαψη του ανθρώπου. Μέσα από τη συζυγία, μέσα από αυτό το αγώνισμα, όπου οι δύο γίνονται ένα, όχι μία σάρκα, μία ψυχή, αλλά ένα πνεύμα. Ένας άνθρωπος δηλαδή, και βιώνω αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία σωζόμαστε. Και ο γάμος είναι μια μικρή κατοίκον Εκκλησία. Όταν λοιπόν γίνεσαι ένα με τον άλλον, τότε πετύχει ο γάμος. Ένα πνεύμα. Και τότε σώζεσαι. Και τότε λειτουργεί σωστά ο γάμος. Απλώς αν δεν γίνει έτσι, όπως δυστυχώς συμβαίνει στους περισσότερους γάμους, καταντάει μια απλή συνήκηση, δηλαδή είμαστε απλώς στο ίδιο σπίτι και μπορεί να είμαστε και ξένοι ή και να μισούμε ένας τον άλλον. Συμβαίνει αυτό δυστυχώς, να γυρίσει η γυναίκα τον άντρα ή το αντίθετο. Ή το πιο συνήθες να διαλύσουμε αμέσως το γάμο. Είναι πολύ γρήγορα. Γιατί δεν φροντίζουμε για αυτό το πράγμα, τη σοφροσύνη, την καθαρότητα, την αγνότητα. Και πολλές φορές, από την πρώτη ακόμα μέρα, ο νέος δέχτηκε το σατανικό βέλος στην ψυχή του, διότι κοίταξε με αμαρτωλό πλέμμα. Και η κόρη εχμαλωτίζεται από όσα ακούει και βλέπει. Και έτσι, από αυτή την πρώτη μέρα, μεγαλώνουν τα τραύματα και κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό. Όταν πορνεύεις με τα μάτια, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, υποσκάπτεις το γάμο. Αν λοιπόν από την πρώτη στιγμή δεν προσέξεις να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες μέσα στο σπίτι, ώστε να διευκολυνθεί ο αγώνας, πολύ εύκολα υποσκάπτεται ο γάμος. Και φτάνουμε στο διαζύγιο. Εκεί μπαίνουν τα τρίτα πρόσωπα και διαλύεται αυτή η ενότητα που φτιάχνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα υπονομεύουν την ομόνοια που υπάρχει μεταξύ τους και έτσι μαραίνεται ο πόθος του ενός προς τον άλλον. Διότι όταν ο άντρας σκέπτεται άλλη γυναίκα και το μυαλό του σκορπίζεται εδώ και εκεί και καθοδηγείται από τον διάβολο, τότε το σπίτι θα γεμίσει από στενοχώρια. Και τι γίνεται στα γλέντια. Συνήθως έχουμε τέτοιες προκλήσεις. Δεν έχουμε. Και πορνεία με τα μάτια και πολύ εύκολα μπαίνει το τρίτο πρόσωπο. Αν πάλι πάθει κάτι τέτοιο η γυναίκα, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα καταστρέφονται εκ θεμελίων και υποψιάζονται ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα και έτσι παρακολουθούν ένας τον άλλο. Είναι φοβερό αυτό, να έχει υποψία ο ένας για τον άλλον ότι τον απατά, ότι δεν τηρείται συζυγική πίστη. Γίνεται γάμος χωρίς συζυγική πίστη. Δεν γίνεται. Αλλά γιατί τότε δημιουργείς όλες αυτές τις συνθήκες που οδηγούν στην απιστία. Βλέπετε, είναι πολύ λογικό αυτό που λέει ο Άγιος. Γιατί τα γλέντια αυτές τις συνθήκες δημιουργούν. Δεν είναι. Ώστε να πέσει είτε ο ένας είτε η άλλη στην απιστία. Γιατί εκεί πέρα ποιος χορεύει, ο Σατανάς χορεύει. Ο Σατανάς ένα σκοπό έχει, να διαλύει την αγάπη, την ομόνοια. Βλέπετε, όπου μπαίνει ο Σατανάς υπάρχει χωρισμός. Ο Σατανάς βάζει το μίσος, που είναι ο χωρισμός. Βάζει τη διχόνοια, βάζει τα διαζύγια, παντού βάζει τους πολέμους. Ο Σατανάς αυτό έχει σαν σκοπό, σαν έργο, να χωρίζει, να διασπά. Ενώ το αντίθετο, ο Χριστός έχει σαν έργο να ενώνει. Σου λέει, θα μπείτε στην Εκκλησία για να γίνετε ένα.
ένα πνεύμα. Είσαστε όλοι κομμάτι του σώματός μου. Είστε ένα. Και θέλω να γίνουν όλοι ένα. Αυτό προσευχήθηκε στην αρχαιρετική προσευχή. Βλέπετε ποια είναι η θεμελιώδη διαφορά. Ο Χριστός μας ενώνει, ο Σατανάς διαλύει, χωρίζει. Εκεί που έπρεπε να υπάρχει ομόνοια και η αγάπη, διότι έσονται οι δύο η σάρκα μία, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί είναι τόσο πολύ χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον, σαν να είναι εχθροί. Μπήκε στη ζωή τους ο διάβολος και τους προξενεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε να γίνονται καθημερινά πόλεμοι και διαμάχες, και να μην ησυχάζουν από αυτά τα κακά. Φυσικά πως δεν θα υπάρχουν διαμάχες όταν υπάρχει καχυποψία. Ο ένας υποπτεύεται τον άλλον. Και φυσικά μετά η ζωή γίνεται κόλαση. Τι θα μπορούσε όμως να πει κανείς για τις περιφρονήσεις των υπηρετών, για τις κοροϊδίες των γειτόνων και για τις διάφορες ασχημοσύνες? Ότι ήταν νόμιμο να έχει κανείς έναν υπηρέτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον κατεξουσιάζεις και θα τον εκμεταλλεύεσαι, θα τον περιφρονείς. Τι να πει λοιπόν κανείς γι' αυτά? Γιατί όπως ακριβώς όταν επαναστατούν οι κυβερνήσεις κινδυνεύουν να καταστραφούν και αυτοί που ταξιδεύουν μαζί τους, και το οποίο βυθίζεται αναγκαστικά άφταντρο, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς και εδώ, όταν υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, φυσικό είναι τα κακά αυτής της διχόνοιας να τα υπομένουν και οι άλλοι. Και σήμερα στην εποχή μας επαληθεύεται πάρα πολύ αυτό, πόσο πληγώνονται τα παιδιά από ένα διαζύγιο ή από μια κακή συμβίωση. Περισσότερα παιδιά σήμερα έχουν τραύματα από τους τσακωμούς που βλέπουν στους γονείς τους καθημερινά. Και έχουν τραύματα στην ψυχή των παιδιών. Αλλά εδώ είναι το δικό μας το λάθος τώρα, που εμείς μια γενιά δεν τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Φροντίζουμε να τα διορθώσουμε. Αλλά κάνουμε ακόμα χειρότερα. Κάνουμε αυτές τις επιπόλαιες σχέσεις και τις συμβιώσεις, οι οποίες είναι τελείως έξω από το Πνεύμα του Θεού, και πάμε σε μια πιο βαθιά κόλαση, δηλαδή, από αυτή που ζουν οι γονείς μας. Αντί να βρούμε το σωστό σκοπό του γάμου και το σωστό τρόπο, όπως μας το λένε οι Άγιοι. Και υποφέρουν και τα παιδιά από τα διαζύγια, υποφέρουν και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οποίοι αναλαμβάνουν, ας πούμε, τη γυναίκα η οποία χώρισε, έχει ίσως και ένα και δύο παιδιά, και προσπαθούν να τη συντηρήσουν ή έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη του παιδιού τους, γιατί κάθε διαζύγιο είναι κόστος, ψυχικό κόστος μεγάλο, τεράστιο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, έχοντας υπόψη σε όλα αυτά, μην ακολουθείτε αυτή την κακή συνήθεια, λέει ο Άγιος. Ποια είναι η κακή συνήθεια? Αυτά τα γλέντια και αυτές οι διασκεδάσεις και όλα αυτά τα οποία καταστρέφουν τη σοφροσύνη. Πολλοί προβάλλουν τη δικαιολογία του εθίμου και δεν ανέχονται να ακούσουν αυτά που λέω. Φαίνονται πολύ βαριά. Και σήμερα όταν τα λέμε αυτά στον κόσμο, φαίνονται πολύ εξωπραγματικά. Σου λέει, δεν τα κάνω γλέντι. Εγώ γι' αυτό ζω. Έτσι. Το όνειρό τους είναι να κάνουν ένα μεγάλο γλέντι, να το ακούσει όλη η πόλη, ας πούμε. Ότι ξέρεις, παντρεύτηκε και έκαναν αυτά και αυτά και τα μεγαλεία. Και τι θα βγει από αυτό? Που όλο αυτό είναι μια φούσκα. Τίποτα, ένα μηδέν είναι. Και όχι μόνο ένα μηδέν, είναι κάτι αρνητικό. Γιατί σε πάει στην κόλαση. Όταν καλέσεις τα σατανά, πού θα πας? Στον παράδεισο θα πας. Γιατί σαφώς το λένε οι Άγιοι, ότι όπου υπάρχουν αυτά τα
Σατανικά τραγούδια και δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, ε. Να πω έξω από εδώ. Μα λέει είναι έθιμο. Και επειδή είναι έθιμο, είναι κακό έθιμο. Είναι διαβολικό έθιμο. Κάποιος θα πρέπει να έχει το θάρρος να πει όχι σε αυτό το έθιμο. Με όλο το κοινωνικό κόστος. Θα τον περιφρονήσουν, να τον ερωτευτούν. Ας πούμε τι θέλουν. Αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, πρέπει να το κάνουμε. Ε? Ο Χριστιανός, ξέρετε, είναι ο πιο μεγάλος επαναστάτης. Και εδώ σας θέλω να δημιουργήσουμε αυτή την επανάσταση, να την κάνουμε. Οι νέοι έχουν επαναστατικότητα και είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά να την έχουν για το καλό, όχι για να σπάζουμε, να ρημάζουμε και να, ξέρετε, να γινόμαστε υποχείρια αυτών οι οποίοι είναι πολύ διαστραμμένοι. Ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά που πέρυσι, ας πούμε, σπάζανε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, βάζανε φωτιές, ουσιαστικά ήταν θύματα. Ήταν θύματα αυτών οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Και οι οποίοι εκμεταλλεύονται την επαναστατικότητα αυτών των νέων, αλλά ουσιαστικά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, που είναι να κάνουν την Ελλάδα ένα, ας πούμε, μια επαρχία της Ευρώπης, του κόσμου, να φέρουν μια παγκόσμια κυβέρνηση και ουσιαστικά να καρποθούν τα αγαθά της Ελλάδας. Ό,τι αγαθά τέλος πάντων έχει η Ελλάδα. Προς ίδιον όφελος. Βέβαια και αυτοί ματαιοπονούν, γιατί η χαρά δεν είναι σε αυτά. Αλλά γιατί είσαι να πέσεις θύμα αυτό και να μην δώσεις την επαναστατικότητά σου σε αυτά εδώ, στον νόμο του Θεού. Βλέπετε, ο Χριστός είναι απόλυτος και σου λέει σε θέλω 100% δικό μου. Και αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, μπορείς να φύγεις. Αλλά όταν θα είσαι μαζί μου, θέλω να είσαι 100%. Όσο και αν αυτό πάει κόντρα στο έθιμο, στη συνήθεια, στο κοινωνικό, ας το πούμε έτσι, στο κοινωνικό κατεστημένο. Ο Χριστιανός, ξέρετε, είναι αυτός που σπάει το κατεστημένο. Ας λένε οι ψευτοκουλτουριάριδες ότι εμείς είμαστε υποσυνδρομικοί, όχι. Ο πιο προοδευτικός άνθρωπος είναι ο Χριστιανός και ο πιο επαναστατικός. Αλλά φέρνει την καλή επανάσταση, που είναι επανάσταση των ψυχών, επανάσταση εσωτερική, επανάσταση εναντίον της εξουσίας που έχουμε μέσα μας. Έτσι, η αληθινή επανάσταση είναι να χτυπήσουμε αυτή την εξουσία που έχουμε μέσα μας και η οποία είναι τα πάθη. Τότε είσαι πραγματικά αναρχικός και σωστός αναρχικός, ε. Χτυπάς την αρχή που έχεις μέσα σου, η οποία είναι ο δαίμονας ουσιαστικά. Και μετά παίρνεις το κουράγιο, έχεις το κουράγιο όταν ελευθερωθείς από αυτές τις εξουσίες που έχεις μέσα σου να βοηθήσεις και το κοινωνικό σύνολο. Ένας που δεν έχει επελαχθεί από την κοινοδοξία, δηλαδή από αυτή την εξουσία που έχει μέσα του, η οποία του λέει τώρα τι θα πει ο κόσμος. Άμα εσύ ντυθείς σαν, ας πούμε, γιαγιά του 19ου αιώνα, έτσι τι θα πει ο κόσμος. Και δεν το κάνεις. Αν όμως ελευθερωθείς από την κοινοδοξία, το οποίο δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εγώ θα κοιτάξω τι λένε οι Άγιοι, πώς ντυνόταν η Παναγία, που φορούσε πράγματα και τα ρούχα της και δεν φαινόταν τίποτα από το σώμα της. Και αυτό είναι το σωστό. Το τι κάνουν οι Άγιοι. Για τον κόσμο θα είσαι επαναστάτρια, έτσι. Θα είσαι γραφή κύριος εσέ. Το θέμα είναι τι θα πει ο ουρανός για σένα. Όχι τι θα πει ο κόσμος. Αλλά για να το βάλεις σε πράξη, πρέπει να πεις πρώτη εξουσία που έχεις μέσα σου. Που σε κατεξουσιάζει ο έξω από εδώ δηλαδή. Γιατί τα πάθη ουσιαστικά αυτό είναι, έτσι, είναι η εξουσία του πονηρού. Και τότε είσαι αληθινά αναρχικός και αληθινά επαναστάτης. Μην ακολουθείς την κακή συνήθεια. Μην λες ότι είναι έθιμο. Ας είναι έθιμο. Να πας κόντρα στο έθιμο. Αφού υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά της ψυχής, γιατί θέλεις να ακολουθήσεις το έθιμο, αφού το έθιμο διαφθείρει. Πολύ λογικός, δεν είμαι άλλος. Αφού είναι διαφθαρμένο έθιμο, γιατί το ακολουθείς.
Γιατί υπάρχει αυτή η εξουσία που σας είπα μέσα μας. Που σου λέει τι θα κάνω, θα πάω κόντρα σε αυτό που κάνει ο πολύς κόσμος, να πας κόντρα, ναι. Πρέπει να πας. Να σου παρουσιάσω εγώ καλύτερη συνήθεια. Αυτή που είχαν οι παλαιότεροι. Τότε ακόμα που δεν γνώριζαν καλά τη Θεία Διδασκαλία. Είπαμε 1800 π.Χ. Και όμως κάνανε πράγματα που μας τα έδειξε ο Χριστός μας μετά από 1800 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ απευθύνομαι τόσο στους μελόνυφους όσο και στους γονείς. Και άρχισα το λόγο όχι τόσο απευθύνομαι στους μελόνυφους όσο στους γονείς. Γιατί όλα αυτά τα έθιμα δυστυχώς οι γονείς τα ακολουθούν κατά κύριο λόγο. Και εδώ θέλω εσάς να κάνετε επανάσταση. Να τα βάλετε τους γονείς σας, ναι. Εγώ δεν θα κάνω γλέτη στο βάμο. Εδώ θέλω να φάνει η επαναστατικότητά σας. Πολλές φορές μαλώνουμε με τους γονείς μας για πράγματα που δεν πρέπει να μαλώσουμε. Για αστεία πράγματα, ανούσια. Γι' αυτό πρέπει να μαλώσεις. Γι' αυτό πρέπει να μαλώσεις. Γιατί αυτό είναι σαν να καλείς τον Σαντανά. Να θεμελιώσεις το σπίτι σου. Μετά το τεινάζεις στον αέρα το σπίτι. Ποιο είναι το μέτρο της συζυγικής αγάπης, το πρότυπο και το μέτρο. Όπως ο Χριστός υποτάσσει, η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες σε όλα. Όπως γυναίκες και άντρες υποτασσόμαστε στον Χριστό, έτσι θα πρέπει και να υποτάσσει το ένα στον άλλο. Αυτό που λέει για τις γυναίκες ισχύει για τους άντρες. Για τους άντρες ισχύει και κάτι πιο δύσκολο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Είδες, λέει, το μέγεθος της υπακοής που ζητάει από τις γυναίκες. Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Απευθύνεται στους άντρες τώρα. Θέλεις να σε ακούει η γυναίκα σου, όπως η Εκκλησία υπακούει στον Χριστό. Φρόντιζε την και εσύ, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα, είτε πρέπει να πληγωθείς χιλιάδες φορές, είτε πρέπει να υπομένεις και να πάθεις οτιδήποτε, να μην το αποφύγεις. Και αν ακόμα πάθεις αυτά, τίποτε ακόμα δεν κατόρθωσες, όπως ο Χριστός. Διότι εσύ τα κάνεις αυτά επειδή συνδέθηκες με το γάμο, ενώ εκείνος για εκείνη που τον αποφεύγει και τον μισεί. Κοιτάξτε εδώ μια ωραία εικόνα. Κάτι πολύ σοφό που λέει ο Άγιος. Ο Χριστός θυσιάζεται για την Εκκλησία, ενώ η Εκκλησία δεν τον αγαπάει. Δηλαδή πριν τον αγαπήσει, η ανθρωπότητα ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε. Ενώ εμείς ακόμα δεν τον είχαμε αγαπήσει. Και τώρα τον λέμε τον αγαπάμε, τον αγαπάμε, όμως πόσο τον αγαπάμε. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ενώ καλείσαι να αγαπάς τον σύζυγό σου, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, εφόσον σε έχει αγαπήσει και ο άλλος, έτσι, γιατί συνήθως έτσι γίνεται ο γάμος, όταν υπάρχει αμοιβαία αγάπη και ανταπόδοση της αγάπης. Δηλαδή δεν κάνω και κάτι πολύ σπουδαίο, ξέρετε. Το
Το πολύ που δεν το έκανε ο Χριστός. Που μας αγάπησε πριν τον αγαπήσουμε. Στο γάμο αγαπάς αφού σε αγαπήσει κι ο άλλος. Και αν ο Χριστός δεν λογαριασε τίποτα, έδωσε και τη ζωή του για χάρη της Εκκλησίας, πόσο μάλλον εσύ για το σύζυγό σου. Βλέπετε πώς το λέει ο Άγιος. Τι ωραία. Αν ο Χριστός θυσιάστηκε και σταυρώθηκε, έτσι πρέπει και εσύ. Ο άνδρας για τη γυναίκα και το αντίθετο, και η γυναίκα για τον άνδρα. Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της. Και ακόμα, ή να φοβείται τον άνδρα. Η γυναίκα ή να φοβείται τον άνδρα, λέει ο Απόστολος. Και όταν λέει να φοβείται, εννοεί να σέβεται. Γιατί η γυναίκα είναι δεύτερη εξουσία. Η πρώτη εξουσία είναι ο άνδρας. Και αυτό το έχει ορίσει ο Άγιος για να υπάρχει ομόνοια μέσα στην οικογένεια. Γιατί όταν υπάρχουν δύο αρχές, υπάρχει διχόνοια. Τσακώνεται ποιος να είναι πρώτος. Γι' αυτό έδωσε μια ιεραρχία ο Θεός στην οικογένεια. Ας μη λοιπόν ζητά η γυναίκα την ισοτιμία, την ισότητα, γιατί βρίσκεται κάτω από εξουσία. Έχει σήμερα που καλλιεργείται αυτό το πνεύμα του φεμινισμού, το οποίο να ξέρετε έχει ξεκινήσει από το σατανισμό. Έτσι αυτές που ήταν οι φεμινίστριες ήταν και σατανίστριες. Σας το λέω να το ξέρετε. Αυτές που θεμελίζαν τη νέα εποχή, αυτό το κίνημα της νέας θρησκείας, ήταν σατανίστρες, μια μπλαβάστατο και μια άλλη. Ήτανε medium, δηλαδή καθοδηγημένες από τον σατανά. Και διαμόρφωσαν και αυτό το κίνημα του φεμινισμού, που πέτυχε εν πολλής να διαλύσει την οικογένεια. Και αυτό ζούμε σήμερα, αυτό το δράμα ζούμε, να έχει σχεδόν διαλυθεί η οικογένεια, η οποία είναι ό,τι ωραιότερο σαν θεσμός. Μέσα στη γη, μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία. Και αν διαλυθεί η οικογένεια, αν το καταφέρουμε τελείως δηλαδή, τότε διαλύονται τα πάντα. Γι' αυτό και προβάλλουν τους γάμους των ομοφυλοφίλων, την ελεύθερη συμβίωση, το ελεύθερο, το αυτόματο διαζύγιο και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία παιδιά με αυτά, ούτε τα αισθάνεται ο κόσμος. Αυτοί οι σατανιστές τα προωθούν σκόπιμα για να μην υπάρχει αυτό το κύτταρο. Σκεφτείτε ένα σώμα το οποίο τα κύτταρα να είναι διαλυμένα. Τι θα γίνει? Πεθαίνει το σώμα. Πεθαίνει η κοινωνία όταν διαλυθούν τα κύτταρα που είναι οι οικογένειες. Αυτό θέλουν και αυτοί. Να υπάρξει μια διάλυση του κοινωνικού ιστού, οπότε μετά νομίζουν ότι αυτοί θα κυριαρχήσουν. Αλλά αυτό είναι και δική τους απώλεια. Η γυναίκα δεν πρέπει να προσπαθεί να πάρει τη θέση του άνδρα. Γιατί και ο Θεός που την έχει βάλει σαν δεύτερη εξουσία δεν την έχει υποτιμήσει. Αντίθετα, υπάρχει ισοτιμία, αλλά δεν υπάρχει ισότητα. Γιατί άλλος είναι ο ρόλος της γυναίκας και άλλος του άνδρα. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης, υπάρχουν έργα που δεν μπορεί να τα κάνει η γυναίκα. Γιατί δεν έχει τη σωματική δύναμη κλπ. Αυτό δεν την υποτιμά. Είναι άλλος ο ρόλος της. Ούτε και ο άνδρας δεν την περιφρονεί σαν πρόσωπο που βρίσκεται σε υποταγή. Γιατί είναι σώμα. Και αν η κεφαλή περιφρονεί το σώμα, θα καταστραφεί μαζί του. Αλλά σαν αντίρροπο της υπακοής, ας προβάλλει την αγάπη. Όπως ακριβώς η κεφαλή, έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται και το σώμα. Το σώμα να της δίνει τα χέρια, τα πόδια και όλα τα υπόλοιπα μέλη για να την υπηρετούν. Και εκείνη πάλι να φροντίζει το σώμα με κάθε αίσθηση που έχει. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από αυτή τη συζυγία. Εδώ σταματώ και αν θέλετε πάνω σε αυτά να συζητήσουμε δύο πράγματα. Συμφωνώ με το ότι η Αγία είναι ένας
χρυσόσημο για το βλέπ. Απλώς σκέφτηκα, μου είχε λογισμός ότι τότε ο Χριστός γιατί είχε πάει στο γάμο της Κανά. Δεν είπαμε ότι είναι κακό γάμος, είπα πουθενά. Όχι. Εσύ το γάμο πήγε. Είναι καλό γάμος. Και όχι μόνο καλό, πολύ καλό. Έτσι. Τραπέζι. Δεν λέει ότι είχε γλέντι. Τραπέζι. Άλλο τραπέζι και άλλο γλέντι. Ε? Σατανικό γλέντι. Άρα δεν είναι ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι σεμνό. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Έτσι δεν είναι. Δεν τρως κάθε μέρα. Είναι σατανικό το τραπέζι, δεν είναι. Αλλά τι είναι σατανικό. Το να ξεφύγεις και να πέσεις στις αμαρτίες. Στην πορνεία με τα μάτια και σε όλα αυτούς τους σατανικούς χορούς και σε αυτά τα πράγματα. Α, αυτά δεν θέλει ο Χριστός. Δηλαδή ένα τραπέζι, ας πούμε, στο οποίο θα, όπως ας πούμε στην τράπεζα, κάποιος σε βάζει ένα εξωτερικό βιβλίο. Δεν νομίζω πως το έχει. Πώς? Ένα όπως η τράπεζα στο μοναστήρι που διαβάζει ένα εξωτερικό βιβλίο, έτσι και με το γάμο, αν είναι κάποιος που διαβάζει κάτι, συγκοφέρνει για το γάμο και όλα αυτά. Αυτό δεν μπαίνει. Ας μην το θέλει ο Χριστός. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ένδειξη. Δεν είναι κανένας. Δεν μένεις μόνος αυτό. Δηλαδή έχεις επαρέθει στη συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι τόσο νομίζω η δουλειά κάτι πράγμα. Δεν σε κατάλαβα. Ξαναπες το. Δηλαδή λες ότι ένα τέτοιο στυλ τραπεζιού είναι πάντα κυταρισμένοι και όλοι αυτοί. Δεν νομίζω ότι όλοι θα είναι οι συνάντημένοι που λέτε για να μην γίνει. Ή δεν θα συζητήσουμε τίποτα ή αυτά δεν ξέρω, απλά δεν μου φαίνεται τόσο. Ναι, γιατί εμείς θέμα, παιδιά μου, άμα εμείς γίνουμε σεμνοί, θα μας ακολουθήσουν κι άλλοι. Άμα εμείς γίνουμε αυστηροί πραγματικά με την καλή έννοια, όπως λέει ο Θεός, εγώ τίποτα άλλο δεν έχω σαν οδηγό, μετά θα μας ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά αν εμείς, ας πούμε, στη μεταξύ μας είναι αστροφές, στη λεγόμενη χριστιανία, δεν είμαστε σωστοί. Είμαστε έτσι, ας το πούμε, χύμα, χαλαροί. Μετά και ένας που έχει μια καλή διάθεση και αυτός θα παρασυρθεί στο κακό. Αν εμείς είμαστε σωστοί, θα δείτε και άλλοι θα μας ακολουθήσουν. Αν ας πούμε τα ρούχα μας είναι σεμνά, είναι ταπεινά, η όλη μας συμπεριφορά, ο άλλος που θα μας ξέρει, θα έρθει. Ή άμα δεν θέλει, δεν θα έρθει. Α, σου λέει εκεί πέρα, ξέρω πώς θα είναι, δεν πρόκειται να πάω. Και δεν πάει, ας μην πάει. Πρόβλημά του. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε στόχο να μαζέψουμε πολύ κόσμο. Και ο Χριστός δεν ήθελε να μαζέψει πολύ κόσμο. Γι' αυτό και όταν του είπαν, ξέρεις, Χριστέ μου, με αυτά που είπες στον κόσμο, φύγαν όλοι. Και το είδε και ο ίδιος, ότι φύγαν όλοι, όταν τους μίλησε η Θεία Κοινωνία. Τι τους είπε, τους Αποστόλους. Θυμάστε. Μπορείς ελεγγύς να φύγετε. Ελεύθεροι είστε. Εγώ δεν θα σας πω κάτι άλλο για να έρθείτε. Γιατί στην Εκκλησία δεν πάμε όπως είμαστε. Ελάτε όπως είστε, δεν είναι έτσι. Δεν πάμε όπως είμαστε, πάμε εν μετανοία και εξομολογήσει. Και όποιος θέλει. Έτσι, εμείς καλούμε όλους, να αγαπάμε όλους, αλλά από εκεί και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορώ να κάνω το σπίτι μου πορνείο, ας πούμε, για να μαζέψω κόσμο. Δεν θα το ανεχτώ αυτό. Και αυτό γίνεται, ας πούμε, σήμερα στην Εκκλησία, είναι παράδεκτο. Που πάνε στο γάμο άσυπνα ντυμένοι ή στα βαφτίσια. Και όλοι φταίμε σε αυτό. Γιατί και ένας μοναχός τι να κάνει. Μου λέει μια μοναχή, λέω σε μερικές γυναίκες να βάλουν κάτι πάνω τους και θυμώνουν. Πάνε στο μοναστήρι. Και πάνε πολύ άσυπνα ντυμένες. Και
Τους λέει κάτι, βάλει κάτι πάνω σου. Θυμώνει, σου λέει τι έχω. Γιατί. Δεν το καταλαβαίνει. Ή κάνει που δεν καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω το καταλαβαίνει. Είναι τόσο διεφθαρμένη πια, είναι τόσο τυφλωμένη από τον Σατανά που δεν το καταλαβαίνει. Ξέρετε, να σας πω κάτι, μια που λέμε για τα ρούχα. Θυμάστε το θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στους δαιμονισμένους. Δύο δαιμονισμένοι. Οι οποίοι ήταν γυμνοί. Ήταν ξεσκισμένα τα ρούχα τους. Όταν θεραπεύτηκαν, θυμάστε τι λένε. Ντύθηκαν. Αμέσως ντύθηκαν. Γιατί. Γιατί στο μέτρο που κανείς βγάζει τα ρούχα του, δαιμονίζεται. Το ξέρετε αυτό. Δαιμονίζεται. Δηλαδή ανοίγεται στις δαιμονικές ενέργειες. Και γι' αυτό και όλες, ας πούμε, οι σατανιστικές τελετές έχουν μέσα και αυτό το στοιχείο. Της γύμνιας. Γι' αυτό και προβάλλεται τόσο πολύ αυτό. Γιατί είναι η τέχνη της σατανά από πίσω. Ανοίγονται στις σατανικές ενέργειες οι άνθρωποι. Όσο κανείς έχει φόβο και ευλάβεια και αγάπη στο Θεό, τόσο ντύνεται. Τόσο ντύνεται. Τόσο φυλάει τον εαυτό του και μοιάζει στους Αγίους και στην Παναγία. Αν ήταν σωστό αυτό που γίνεται στις μέρες μας, θα το κάνουν και οι Άγιοι, θα το κάνει και ο Χριστός. Όμως δεν το έκανε. Και ο Χριστός ήταν ντυμένος στην Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι έχουμε αδυναμία σε αυτό το θέμα. Έτσι και εύκολα παρασυρώμαστε στην αμαρτία. Γι' αυτό και αμέσως είδατε μετά την πτώση τους έδωσε